Γεια σας παιδιά, είμαι ο Θαριστής και σήμερα θα σας μιλήσω σχετικά με το κανάλι που έχω εγώ και άλλο ένα παιδί. Λοιπόν, αρχικά με λένε Θαριστής στο PlayStation και το πραγματικό μου όνομα είναι Δημήτρης. Το άλλο παιδί το λένε στο PlayStation NXP Bros και στην πραγματικότητα το κανονικό του όνομα δηλαδή είναι Νίκος. Μπορείτε να μας φωνάζετε όπως θέλετε, θα καταλαβαίνουμε ακριβώς που απευθύνονται οι ερωτήσεις και αυτά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε αρχικά με το ότι ο Νίκος έχει ήδη μια σειρά, το Let Me Teach You Mortal Kombat X. Έχει πάρει αυτή τη σειρά γιατί καταρχάς είναι πάρα πολύ καλός, έχει παίξει πάρα πολλές ώρες Mortal Kombat X και νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο ώστε να μπορεί να πει κάποια βασικά πράγματα και κάποιες οδηγίες που μπορεί να χρησιμεύσουν στον καθένα σας αργότερα. Επίσης, θα κάνω αυτήν εδώ πέρα ακριβώς σειρά στην οποία θα βάζω από πίσω να παίζει να παίζουν κάποια στιγμιότυπα από το Black Ops 3 που παίζω εγώ και εγώ θα σας μιλάω από πίσω και θα σας λέω πράγματα που αφορούν το κανάλι, κάποια βασικά updates, κάποιες σειρές που πρόκειται να κάνουμε, κάποιες σειρές που θα σταματήσουμε να κάνουμε, κάποιες απορίες σας ίσως μπορούμε να απαντάμε, γιατί όχι. Και ρε, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το ότι όπως είπε ο Νίκος έχει τη σειρά Let Me Teach You Mortal Kombat X. Εγώ θα πάρω αυτή εδώ πέρα τη σειρά που θα μιλάμε σχετικά με το κανάλι. Επίσης μπορούμε να κάνουμε και άλλη μια σειρά με το Black Ops 3, δηλαδή να παίζω live commentary και να δείτε πως παίζω live απλώς. Δεν νομίζω να έχω ένα σημαντικό θέμα για να σας πω εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω, ίσως απλά να περιμένω να βρω ένα σημαντικό θέμα το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε και να παίξουμε live, δεν έχω θέμα. Δηλαδή να μην βάζω background όπως έχω κάνει τώρα παιχνίδι, να μην το βάζω από πίσω, να παίζω ταυτόχρονα και να μιλάω. Είναι λιγάκι πιο δύσκολο βέβαια αυτό, καθώς αφοσιώνουμε σε αυτά που θα πω και όχι τόσο το παιχνίδι, αλλά γιατί να μην κάνουμε κάτι τέτοιο, δεν πειράζει. Επίσης μια άλλη σειρά που θα θέλω να πάρω, που θέλω βασικά να πάρω, είναι το FIFA 16 Ultimate Team. Τώρα το αρνητικό με αυτό είναι ότι έχω κάνει μια βλακεία. Έχω πουλήσει κάποιους παίχτες για να πάρω ένα pack που ήθελα, που έκανε 35.000. Το θέμα είναι ότι πίστευα να πάρω κάποιον παίχτη που να μου δώσει πίσω αυτά τα λεφτά και ίσως, περισσότερα χρήματα. Δεν μου έδωσε στην κυριολεξία κανέναν καλό παίχτη. Δεν μάζεψα ούτε 10 χιλιάρικα από αυτό το pack. Ήταν πραγματικά απέσιο. Και τώρα δεν έχω και τόσο καλή ομάδα. Οπότε θα φτιάξω μια πολύ πρόχειρη ομάδα και θα προσπαθήσω να ξαναξεκινήσω να φτιάχνω ξανά ομάδες. Ίσως αυτή την ομάδα να σας τη δείξω, όπως είχα κάνει και με το Ιταλικό Πρωτάθλημα που είχα φτιάξει μια ομάδα με 27.000 coins. Αυτή η ομάδα ήταν κάπως καλή. Με αυτή την ομάδα και με μια άλλη, γιατί παίζω με δύο ομάδες, είχα φτιάξει και ένα αγγλικό το οποίο ήταν πολύ πιο ακριβό, ήταν γύρω στις 40.000. Εντάξει, όχι πολύ πιο ακριβό, 13.000 παραπάνω. Το οποίο δυστυχώς, βλακεία μου, δεν το έκανα βίντεο, δηλαδή να σας δείξω ποιους αγόρασα και αυτά. Πούλησα πάρα πολλούς παίχτες και τώρα πραγματικά είμαι σε ένα τέτοιο επίπεδο που δεν μπορώ να μαζέψω και εύκολα λεφτά. Είμαι Division 3 και κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό, οπότε έχω πουλήσει κάποιους παίχτες και θα φτιάξω μια πολύ φθηνή ομάδα και ο Θεός βοηθός πραγματικά, άμα καταφέρω και μείνω στην κατηγορία θα είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ ευχαριστημένος με τον εαυτό μου. Επίσης μια άλλη σειρά που ίσως θα ήθελα να κάνω είναι με το Division, που το έχω πάρει εδώ και λίγο καιρό. Το Division σαν παιχνίδι μου αρέσει, αλλά τώρα δεν ξέρω τι βίντεο θα μπορούσαμε να κάνουμε, διότι για να κάνεις ένα βίντεο και να δείξεις κάποια βασικά πράγματα, π.χ. κάποια guides που ίσως θα ήθελα να κάνω εγώ, πρέπει να αφιερώσεις πάρα πολύ χρόνο στο παιχνίδι, κάτι που δεν μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή διότι δεν είναι καλοκαίρι και διότι δεν ξέρω, δεν έχω ρίξει απλά τόσο κόπο πάνω σε αυτό το παιχνίδι, δεν έχω παίξει τόσο πολύ ώστε να πω α, κάντε αυτό, α, κάντε εκείνο. Δεν έχω φτάσει ούτε στα μισά level, είμαι πολύ πίσω ακόμα. Ακόμα μαθαίνω τα βασικά, τα βασικά δεν έχω μάθει, αλλά ίσως αργότερα θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιο βίντεο και γι' αυτό, ή να σας πω αν μου αρέσει και αυτά. Κάτι τέτοιο ίσως κάνουμε.
Επίσης περιμένουμε κάποια παιχνίδια το καλοκαίρι τα οποία θα τα κάνουμε σίγουρα σειρές και θα τα κάνουμε, θα παίζω και με τον Νικό ταυτόχρονα. Θα το μοντάρουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μας βλέπετε και τους για να παίζουμε ταυτόχρονα, όχι ο καθένας να έχει από ένα βίντεο ή μια σειρά, κάτι τέτοιο. Λοιπόν τώρα αυτό ήταν το βίντεο, αυτό ήθελα να σας πω. Μέχρι το καλοκαίρι δεν θα ανεβάζουμε τόσο συχνά βίντεο. Μετά το καλοκαίρι πιστεύουμε πως θα ανεβάζουμε πολύ πιο συχνά βίντεο, θα είναι πολύ περισσότερα τα βίντεο που θα ανεβάζουμε την εβδομάδα. Οπότε ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Θα μας βοηθούσε πάρα πολύ και αν μας λέγατε τι μπορούμε να κάνουμε, ποια σειρά και τέτοια. Και ευχαριστώ πολύ, κάντε ένα like και τα λέμε την επόμενη.